το βιβλίο «Μία βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους». 3. Τρόποι της ευχής. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα, για τις παραστατικές αυτές επεξηγήσεις. Μπόρεσα μέχρι τώρα κάπως να σας παρακολουθήσω. Μπόρεσα να συγκρατήσω τα στάδια της ευχής, πώς εξελίσσεται δηλαδή ιερά αυτή η εργασία. Αλλά θέλω να ρωτήσω, γίνεται ακόπως η εργασία αυτή? Δεν χρειάζεται αγώνας και βία? Αν η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζος είναι αυτήν, δεν πρέπει να υπάρχει και στο θέμα της ευχής βία, μια που κανείς με την ευχή γεύεται της Βασιλείας του Θεού? Διότι η θεωρία του ακτίστου φώτος, όπως διάβαζα στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Πού λοιπόν βρίσκεται ο αγώνας? Βεβαίως χρειάζεται αγώνας, είπε ο σοφός Αγιορείτης, και μάλιστα πολύ αίμα μέχρι να χύσει ο αθλητής. Εδώ ισχύει κατεξοχήν το πατερικό: δώσε αίμα, λάβε πνεύμα. Χωρίς τον αγώνα και αυτός ο Αδάμ έχασε τον παράδεισο, αν και βρισκόταν στη θεωρία του Θεού, πόσο μάλλον είναι απαραίτητος για μας για να οικειοποιηθούμε την Θεία Χάρη? Όλοι διακηρύσουν ότι δεν χρειάζεται αγώνας σφάλου, όσοι το λέγουν αυτό. Δε μόνον εσείς θεολογία, η δίχα πράξεως γνώσης, κατά τον Άγιο Μάξιμο. Η προσευχή πριν από την πτώση γινόταν ακόπως, όπως και των αγγέλων η ασήγητη δοξολογία. Μετά όμως την πτώση απαιτείται αγώνα και κόπο. Απαιτεί. Οι δε δίκαιοι στη Βασιλεία του Θεού θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση. Πολύ θα ήθελα να μου περιγράψετε αυτόν τον αγώνα. Ο πρώτος και μεγάλος αγώνας είναι να συλλέξει το νου του άνθρωπος, να τον αποσπάσει από τα γύρω του πράγματα, αντικείμενα, καταστάσεις, γεγονότα, σκέψεις κακές, αλλά και καλές, γιατί ο νους δεν φεύγει από το Θεό, αποθνίσκει, νεκρώνεται όπως το ψάρι όταν βγει από τη θάλασσα, από το νερό. Αυτό το λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Όπερ συμβαίνει το ηχθεί, εξελιληθεί η εκ του ύδατος, τούτο και το νοή συμβαίνει, εξελιληθώτη εκ της μνήμης του Θεού και μετεωριζόμενον εν τη μνήμη του κόσμου. Ο νους μετά την πτώση μοιάζει σαν το σκυλί που θέλει συνεχώς να τρέχει και είναι τρομερά ευκίνητο στη φυγή. Μοιάζει σαν τον άσωτο ιό της παραβολής που θέλει να φύγει από την πατρική οικία, παίρνει όμως και την ουσία αυτού, επιθυμία και θέληση, και τη διασκορπίζει και την κατασπαταλά. Ζων ασώτος, έτσι λέγουν οι πατέρες, ιδίως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως λέγαμε προηγουμένως, που έζησαν σε αυτή την εσωτερική ζωή. Ωραία σκέψη, αναφώνησα. Πώς όμως συγκεντρώνεται? Όπως ακριβώς έγινε με τον άσωτο ιό. Τι διαβάζουμε στη σχετική περικοπή? «Εις αυτόν δε ελθόν είπε, τόση μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λιμώ απόλυμε, Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα μου». Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, «Ενέγκαντες των μόσχων των σιτευτών, θύσατε και φάγοντε σε φρανθόμε, ότι ούτως μου ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός είναι και ευρέθη και ήρξα το εφραίνεστε». Λουκά γιώτα έψιλον 17 έως 24. Και ο άσωτος νους απαιτείται να επανέλθει εις αυτόν την διάχυσή του, να αισθανθεί τη γλυκύτητα και την ευτυχία της πρατρικής υγείας, να επιστρέψει σε αυτήν, όπου θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι, θα χαρεί υπερβολικά, θα ακουστεί η φωνή «Ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός είναι και ευρέθη» και θα ζωοποιηθεί ο νεκρός νου. Τότε μόνο όταν ο νους έρχεται στην καρδιά γίνεται η χαρά, όπως όταν ο απόδημος
επιστρέψει στο σπίτι του, όπως γράφει ο Άγιος Νικηφόρος ο Μονάζος. Αλ ως περανή εις του εαυτού οίκου απόδημος, εάν επιστρέψει ουκ έχει και γέννηται από χαράς ότι κατηξιώθη της τέκνης και τη γενετική εντυχήν. Ούτε και ο νους επάν μετά της ψυχής ενωθεί, άρητον ειδονή και φροσύνη εμπίπλαπτον. Η συγκέντρωση του νου επιτυγχάνεται με την προθέρμανση της καρδιάς. Ο αείμνηστος γέροντάς μου με τη δύση του ηλίου καθόταν λίγη ώρα, έπαιρνε εικόνες από την εσωτερική του κατάσταση και από τη φύση και μετά θερμενόταν η καρδιά. Άρχιζε την ευχή μέχρι των ορθρινών ωρών, οπότε γινόταν η Θεία Λειτουργία. Τότε, γέροντα, συγχωρήστε με για τη διακοπή. Δεν μπόρεσα να σας παρακολουθήσω καλά. Τι θα πει θέρμενε την καρδιά? Πώς θερμαίνεται και γιατί είναι απαραίτητη αυτή η εργασία για την ευχή? Θα σε βοηθήσει το παράδειγμα του ασώτου ιού, εις εαυτόν δε ελθόν είπε. Πώς η μίσθη του πατρό μου περισσεύουσι άρτον, εγώ δε λοιμώ απόλυμε, Αναστάς πορεύομαι προς τον πατέρα μου. Δηλαδή σκέφτηκε την ευδαιμονία του πατρικού του σπιτιού, αλλά και την αθλειότητα την ειδική του και αμέσως παρακινείται στο να επιστρέψει στον πατέρα. Κάνει τη δυνατή προσπάθεια για να εξαναγκάσει τη θέληση και την επιθυμία να θελήσουν την επιστροφή. Αυτό κάνουμε και για την ευχή. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε την αμαρτωλότητα, την αθλειότητά μας. Βλέπουμε τις παρεκτροπές της ημέρας. Εξετάζουμε τα διάφορα περιστατικά και τις αμαρτίες. Αλλά μόνο ξεόπετσα, δηλαδή εξωτερικά, και αισθανόμαστε σαν να βρισκόμαστε σε δικαστήριο και γίνεται η δίκη. Ο Θεός στην έδρα και εμείς στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Όταν αυτό το αισθανθούμε, τότε αρχίζει η κραυγή. Ελέησόν με. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κλάψουμε, γιατί το κλάμα έρχεται. Από το κλάμα έρχεται η απλανής προσευχή. Οι πατέρες λένε πως αν θέλει κανείς να αποκτήσει βαθιά προσευχή και βαθιά ακόμη μοναχική ζωή, πρέπει να μάθει να κλαίει και να ζήσει όλη την ένταση, την αυτοκατηγορία, την αυτομεμψία, να θεωρεί τον εαυτό του χειρότερο από όλους τους άλλους, να τον θεωρεί σαν ένα βρωμερό ζώο που ζει στα σκοτάδια της πλάνης και της αγνίας, να διακρίνεται για το χάρισμα της πρωτολογίας, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, επειδή της αμαρτήμασης κατηγορών σε αυτού και μη τους εταίρων ελέγχους αναμένων, ή να γίνει κατά τον δίκαιο των εαυτού κατήγορων εν πρωτολογία. Πρώτος δηλαδή αυτός να κατηγορεί τον εαυτό του, όπως λέγουν οι παροιμίες του Σολομώντος, και κατά αυτόν τον τρόπο να προετοιμάζεται για την προσευχή. Κάπου ο Άγιος Ισαάκ γράφει πως πριν προσευχηθούμε πέφτουμε στα γόνατα, βάζουμε τα χέρια μας πίσω, θεωρούμε τον εαυτό μας σαν κατάδικο. Τότε έρχεται ένας λογισμός αυτομεμψίας. Κάθε φορά που μπορεί να είναι και καινούριος. Στο λογισμό αυτό πρέπει να σταθούμε και να τον μελετήσουμε αφάνταστα. Τότε πράγματι ο νους μετανοημένος κατέρχεται στην καρδιά. Αρχίζουμε να κλαίμε, γίνεται απερίσπαστη προσευχή. Ένα παράδειγμα από την κοσμική ζωή να χρησιμοποιήσω. Κοσμικός άνθρωπος, μόλις ενθυμείται μία σκέψη προσβολής που του έκανε κάποιος και την επεξεργάζεται, αισθάνεται ενιγμό στην καρδιά και αρχίζει αμέσως να κλαίει. Αυτό γίνεται με τον ασκούμενο στην προσευχή, αλλά όχι με τέτοιες κοσμικές και εγωιστικές σκέψεις. Προξένησα λύπη στο Χριστό, απομακρύνθηκα από τη Θεία Χάρη και άλλα διάφορα τέτοια. Από αυτή την αίσθηση είναι δυνατόν η καρδία να πληγωθεί βαθιά. Όταν δε η καρδία πληγωθεί από την αίσθηση της μετανοίας, όχι από εξωτερική πίεση, πληγώνεται, πονάει περισσότερο από το πληγωμένο σώμα. Η πληγή αυτή συγκρατεί το νου διαρκώς στο Θεό και ο πληγωμένος δεν μπορεί να κοιμηθεί ακόμη και τη νύχτα, αισθανόμενος ότι βρίσκεται πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Επομένως είναι δυνατόν να κάνει ένα τέταρτο προσευχή με ένταση και όλη την ημέρα και τη νύχτα η πληγωμένη καρδιά να ενθυμείται τον Ιησού, και αυτό λέγεται αδιάλειπτη
προσευχή. Μπορεί, επαναλαμβάνω αυτό, να το επιτύχει με λίγα λεπτά εντατικής προσευχής με τα δακρύων και να αισθάνεται την ενέργεια της ευχής πολλές μέρες μέσα του. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι η συνέστηση της αναξιότητός μας είναι τελείως απαραίτητη για την ενέργεια της ευχής. Η μεγαλύτερη πρόοδος εξαρτάται από τη μεγαλύτερη αύξηση της αναγνωρίσεως της αμαρτωλότητάς μας. Χωρίς αυτή την αναγνώριση δεν υπάρχει αληθινή προσευχή. Να συνδεθεί επομένως η προσευχή με το πένθος. Πραγματικά οι πατέρες διδάσκουν ότι η άνοδος στον ουρανό συνδέεται με την κάθοδο στον εαυτό μας. Όσο βυθίζουμε την προσοχή μας βαθιά στην ψυχή, τόσο και βρίσκουμε τα απόκρυφά της. Με τη μετάνοια κατέρχεται η βασιλεία των ουρανών στην καρδιά και μεταβάλλεται σε παράδεισο και καρδιακό ουρανό. Η προτροπή «μετανοείται γάρ ίγκη και η βασιλεία των ουρανών» έχει πάντοτε ισχύ. Μόνο με την μετάνοια οδηγούμεθα στη θέα της βασιλείας. Δεν υπάρχει περίπτωση όταν ο άνθρωπος καταλάβει την αμαρτωλότητά του να απογοητευτεί και να εγκαταλείψει τον αγώνα. Υπάρχει οπωσδήποτε. Αν αυτό γίνει, σημαίνει ότι ο διάβολος έβαλε την ιδέα της αμαρτωλότητας για να τον οδηγήσει στην απόγνωση. Όταν εμείς μετά την αίσθηση της αμαρτωλότητας στρεφόμαστε στον Θεό και με την προσευχή ζητούμε τη χάρη Του, σημαίνει ότι είναι δώρο του Θεού, ενέργεια της χάριτος του Χριστού. Εκτός από την αίσθηση της αμαρτωλότητας, συνεχίσε ο γέροντας, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να θερμανθεί η καρδιά. Αυτή είναι η μνήμη του θανάτου, είναι οι τελευταίες μου ώρες, σκέπτεται, που ζω και σε λίγο έρχονται οι δαίμονες για να πάρουν την ψυχή μου. Αυτή η σκέψη, όταν γίνεται αφάνταστα, προκαλεί φόβο και παρακινεί την προσευχή. Συνιστά ο Αββάς Θεόφιλος και είναι γραμμένο στο γεροντικό, κάτι που δείχνει πως περίπου μπορούμε να σκεφτόμαστε. Τι φόβος και τρόμος, καταναγκασμός έχει να μας πιάσει όταν η ψυχή θα χωρίζεται από το σώμα? Γιατί θα έλθουν σε μας τότε οι ενάντιες δυνάμεις, ολόκληρο πλήθος, οι άρχοντες της κότους, οι κοσμοκράτορες του κακού, οι αρχές της εξουσίες, τα πνεύματα της αμαρτίας, τα πνεύματα της πονηρίας, και θα κρατούν την ψυχή τιμωρητικά, παρουσιάζοντάς της όλα τα αμαρτήματα, όπου έκαμε με γνώση η άγνοια από την νεότητά της έως την τωρινή της ηλικία. Θα την κατηγορούν λοιπόν εκεί για όλα όσα έπραξε. Τι τρόμος λοιπόν θα κατέχει την ψυχή εκείνη την ώρα, έως ότου βγει η απόφαση και ελευθερωθεί? Αυτή θα είναι η ώρα του καταναγκασμού της, έως ότου δει τι θα απογίνει. Αλλά και οι θείες δυνάμεις θα στέκονται κατά πρόσωπα των εναντίων και θα παρουσιάζουν και αυτές τα καλά έργα. Νιώθει λοιπόν η ψυχή, στέκοντας κατά μεσής, τι φόβος και τρόμος την συνέχει, έως ότου βγει η απόφαση της δίκης της από το δίκαιο κριτή. Και αν μεν είναι αξία, οι δαίμονες τιμωρούνται και η ίδια αρπάζεται από αυτούς. Και από τότε θα είναι αμέριμνη, ή μάλλον θα κατοικεί έτσι σύμφωνα με το ρημιτό. Έως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Τότε θα εκπληρώνεται το γραμμένο, απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Τότε απαλλαγμένη θα πορεύεται σε εκείνη την ανεκλάλλητη χαρά και δόξα όπου θα εγκατασταθεί. Αν όμως βρεθεί ότι έζησε σε αμέλεια, ακούει τα φοβερότερα τα λόγια. Αρθεί το ασεβής ή να μη ειδή την δόξαν Κυρίου. Τότε την πιάνει ξαφνικά μέρα οργής, μέρα θλίψεως και καταναγκασμού, μέρα σκότους και γνώφου. Παραδίδεται στο εξώτερο σκότος, καταδικάζεται στο αιώνιο πυρ και κολλάζεται σε απεράντους αιώνες. Τότε που η κάφηση του πολέμου, που η καινοδοξία, που η ευχαρίστηση, που η απόλαυση, που η φανταχτερή ζωή, που η ανάπαυση, που η περηφάνεια, που τα χρήματα, που η κοινωνική διάκριση, που ο πατέρας, που η μητέρα, που ο αδελφός, ποιος θα μπορέσει να τη βγάλει καθώς θα την κάψει η φωτιά και θα βασανίζεται τόσο πικρά. Άλλες σκέψεις κατάλληλες είναι η αίσθηση της γλυκύτητας του Αγίου Πνεύματος. Είναι η αίσθηση του Παραδείσου και η δόξα των Αγίων, καθώς επίσης λειτουργήθηκε και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Γέροντα, ο κόσμος όταν ακούει τέτοιες σκέψεις εκφράζει αμφιβολίες και δυσπιστίες. Υπάρχουν δε και πολλοί θεολόγοι και πνευματικοί ακόμη που διαφωνούν στα σημεία.